θέμα αυτό δεν είναι καλό τώρα να πει, ότι γιατί να μην πει το 118 πρώτο. Δέχτηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα το θέμα αυτό να έρθει μετά. Και υπήρξε και η κατάσταση που είδατε εδώ, με διάφορους χαρακτηρισμένους πολίτες, δεν το ούτε γνωρίζουν τον Σμόρο Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον έρχονται εδώ, να απαιτούν να φημωθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Λες και το Δημοτικό Συμβούλιο είναι μια θεατρική παράσταση ή ένα κινηματογραφικό έργο, το οποίο πρέπει κάτω το κάθε θέμα να κρατάει μια μισή ώρα. Επίσης, κατηγορήθηκα για λαϊκισμό από συνάδελφο, διότι πρότεινα στο Δημοτικό Συμβούλιο η συζήτηση αυτή να γίνει σε μεγαλύτερο χώρο. Εγώ το πρότεινα, αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο το αποφάσισε ομόφωνα. Τρίτον, για να μην τρώω το χρόνο σας, ακούστηκε εδώ από την αρχή και από τον εισηγητή, και ειλικρινά μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτό, αλλά και από άλλους συναδέλφους αντιπολίτευσης, να μην μιλήσουμε για το τι έγινε στο παρελθόν, να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Μα το ψήφισμα που έχει φέρει ο εισηγητής, στην παράγραφο 2, λέει, ανακαλεί την προτέραν υπαριθμών 47.000 απόβασή του, με την οποία το τότε Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίας Παρασκευής απεφάσισε να εκδιώξει και να μην επιτρέψει τη δημιουργία σταθμού μετρό στην κεντρική πλατεία της πόλης μας. Άρα, το να μιλήσουμε για το παρελθόν δεν είναι κάτι το οποίο το αποφασίζει ο πρόεδρος ή η Δημοτική Αρχή. Είναι στην εισήγηση, κύριοι, μέσα. Γιατί όταν εγώ καλούμε νέος Δημοτικός Σύμβουλος, ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, Δημοτικός Σύμβουλος, να ανακαλέσω μια απόφαση του 2000, δικαιούμαι να γνωρίζω και να ακούσω γιατί πρέπει να ανακαλέσω την απόφαση και γιατί πρέπει να πάρω άλλη απόφαση. Άρα, θέλω να πω ότι πολλούς θα τους βόλευε αυτή η συζήτηση σήμερα να μην είχε γίνει. Και γι' αυτό το λόγο εμφανίστηκε και αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο, για το οποίο εγκαλώ όλους τους συναδέλφους μου που άφησαν 6, 8, 10, 12 υποτιθέμενους αγανακτισμένους πολίτες να φωνάζουν από κάτω και δεν προστάτευσαν το Προεδρείο, το οποιοδήποτε Προεδρείο. Εγώ θα είμαι μέχρι την 31/12 του 12, συνάδελφοι. Μετά θα είναι κάποιος άλλος. Έτσι θα περπατήσουμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητάει, όσο είμαι εγώ Πρόεδρος, θα συζητάει τα θέματα όσο πρέπει. Μέχρι όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να εκφραστούν. Όπως λέει ο κανονισμός και όπως είναι η συνταγματική επιταγή. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να λέει, ας μην μιλήσουν τώρα οι υπόλοιποι, τα πρόβατα δηλαδή, για να τελειώνουμε το γρήγορα να πάμε στο επόμενο θέμα. Και τώρα επί της ουσίας, γιατί έχω μόνο 2 λεπτά. Εγώ αυτό το ψήφισμα, όπως είναι οι συνάδελφοι, δεν το ψηφίζω. Δεν το ψηφίζω. Και δεν το ψηφίζω για τους εξής λόγους. Διότι πρώτον, δεν προβλέπει το πρώτο πλάνο που πρέπει να έχουμε. Ποιο είναι το πρώτο πλάνο? Συμφωνώ και εγώ ότι το μετρό της Αγίας Παρασκευής πρέπει να περάσει από την πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Δεν θα μιλήσω εγώ για το παρελθόν. Αλλά αυτό αν γίνει θα γίνει σε 10-15 χρόνια. Καλό είναι να υπάρχει μια απόφαση από σήμερα. Αύριο το πρωί όμως τι θα γίνει? Θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση? Δεν έχει ευθύνη η Αττικό Μετρό, η οποία είναι ουσιαστικά το υπεχοδέ? Να το πούμε εδώ πέρα, ότι η Αττικό Μετρό είναι το εκάστοτε υπεχοδέ. Γιατί ακούγονται και διάφορα παραμύθια. Ότι είναι ΑΕ, ότι είναι ανεξάρτητη, ότι είναι το υπεχοδέ. Δεν είναι υποχρεωμένο λοιπόν το υπεχοδέ που μας έχει βάλει 4 σταθμούς γύρω-γύρω να μας καλύψει την πρόσβαση των αγιοπαρασκευιωτών στον πλησιέστερο σταθμό? Και θα πρέπει ο Δήμος να πάει να αγοράσει μίνι μπας, να πληρώνει οδηγούς για να φέρει τους πελάτες. Τους επιβάτες και τους πελάτες της Αττικό Μετρό. Δεύτερον, τελειώνω κυρία Γιάννη σε ένα λεπτό. Λοιπόν, δεύτερον, δεν μπορεί από αυτή την απόφαση, από αυτό το ψήφισμα, να λείπει μία πρόταση η οποία να λέει ότι η Αγία Παρασκευή, στην Αγία Παρασκευή έγινε ένα κακούργημα στον Κοντόπευκο. Φτιάχτηκαν 2 σταθμοί, το Γαλάνδρη και η Ειδικής Πλακετίας,
χωρίς καμία απολύτως υποδομή. Και ακόμα δεν υπάρχει αυτή η υποδομή. Και θέλω να μου δείξετε έναν σταθμό εκτός από αυτούς τους δύο, από τους 40 που έχει το μετρό, που να μην έχει κάνει διαμόρφωση χώρου. Ούτε μια ράμπα για αμαία δεν έχει κάνει. Άρα, με την προσθήκη ότι θα πρέπει να υπάρξει μια παράγραφος για το τι θα γίνει αύριο το πρωί, με την προσθήκη ότι θα πρέπει η Αττικό Μετρό αύριο το πρωί, αύριο το πρωί, γιατί ήδη έχει αρχίσει τόσα χρόνια, 12 χρόνια, θα πρέπει να διαμορφώσει τους χώρους στους σταθμούς του μετρό του Κοντόπευκου, θα ψηφίσω και το υπόλοιπο. Ευχαριστώ. Δευτερολογίες. Ο κύριος Γιαννακόπουλος. Ο κύριος Παναγόπουλος. Ο κύριος Παναγόπουλος. Εγώ θεωρώ ότι απόψε πρέπει από αύριο το πρωί να πάω να εγγραφώ σε κάποια ειδική σχολή για να καταλαβαίνω τι πάει να πει μαξιμαλισμός, να καταλαβαίνω τι πάει να πει πολιτικός ακτιβισμός. Πρώτη ήταν η φράση του κυρίου... Όχι, του κυρίου Βλά. Η δεύτερη φράση για πολιτικούς ακτιβισμούς παράταξής μας ήταν του κυρίου Σιδέρη. Και επειδή δεν καταλαβαίνω τη φράση του κυρίου Κρητικίδη ότι βγάζουμε τους σκελετούς από τις ντουλάπες εμείς. Αυτά θα τα κάνω άλλο το πρέπει να γραφτώ σε μια σχολή. Αλλά απόψε παρακαλώ πολύ να μου πούνε ή τις παρατάξεις του κυρίου Γιαννακόπουλου και του κυρίου Σταθόπουλου. Γιατί δεν ψήφισαν ναι στην πρόταση Χάθαρ να έχουμε μετρό στην πλατεία. Αυτό δεν το πάω. Τέλος, ο κύριος Κουβόπουλος δεν θέλει να αποσύρει ευθοφραστικώς απόψε ότι κακώς έβαλε το όνομά μου στο προεκλογικό του φυλάδι, προφανώς και του κυρίου Πάρκα κλπ. Ότι εμείς είπαμε να μην έρθει το μετρό στην πλατεία. Ήδη το φυλάδι είναι εδώ, θα το καταθέσω και άλλο εκεί στα πρακτικά. Του το είπα στην αρχή, δεν θέλει να το κάνει. Εγώ είμαι ήσυχος με τη συνείδησή μου ότι ο ίδιος είπε ψέματα. Ευχαριστώ. Επιπροσωπικό, κύριος Κουβόπουλος. Λοιπόν, δεν θα απαντήσω με τον τρόπο που απήντησε ο κύριος Παναγόπουλος, γιατί μπορεί να αναποκοιμότανε και δεν κατάλαβε τι είπα. Λοιπόν, η πρόταση του κυρίου Χαρτάρου για να τελειώσουμε. Να τελειώσει η ιστορία εδώ πέρα. Ήταν για να ψηφίσει να έρθει το μετρό στην Αγία Παρασκευή, έθεσε τις εξής προϋποθέσεις και τους εξής όρους. Αυτά τα λέει η απόφαση, δεν τα λέω. Θα τελειώνει εδώ πέρα. Το παραμύθι. Θέλει και συγγνώμη. Λοιπόν, τι λέει ο κύριος Χάρσαρος. Πρώτον, η οδός Παναβούλη να σκεπαστεί σε όλο της το μήκος. Κατά της κόμπου δημοκρατίας. Αυτό είναι ο ένας όρος. Ο δεύτερος όρος. Κατασκευή της λεωφόρου ελευθέρας πεντέρης. Είχε ξαναδιαβάσει αυτά. Περιμένετε κυρία μου. Τρίτον, προσφυγή και νομικές ενέργειες στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Επιφυλακή να μην εκδοθούν οικονομικές άδειες. Τέταρτον. Επιχορήγηση του Δήμου από τα αρμόδια Υπουργεία έτσι, υπογειοποίηση της Μεσογείου υπό τον όρο ότι θα έρθει προψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο συγκεκριμένη τεχνική μελέτη και παρεξέταση όλων των κόσμων. Τότε ο κύριος Κάρταρος θα ήθελε να περάσει. Τότε θα μας σύνταγε να ανακαταλάβουμε την Κωνσταντινούπολη, να ξαναγίνει ο Παναγιώτης και να ψηφίσει τη Μεσογείο. Μα αυτά είναι αυτοί τα πράγματα. Δεν μπορούσε ο Σκάρκαρος να πει ναι, ψηφίζω να έρθει. Όλοι το κατέψηφισαν. Αν ήταν, είχαν ψηφίσει, με συγχωρείτε, περνάει το μετρό, φεύγω πάνω το πάροτα. Θα είχα πάει με το πάροτα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παναγόπουλος. Θα μας πει και ο κύριος Παναγόπουλος, ψεύτες. Κύριε συνάδελφε, μιλώ και προσωπικό. Δεν είμαστε συνάδελφοι, κύριε, δεν θέλω το συνάδελφο. Να καταθέσετε την παρέτησή σας από την ιδιότητα του δημοτικούς. Κύριε Κουβόπουλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλετε να καταγραφεί αυτό που θα πω επί προσωπικού. Να το καταγράψω. Το αν εγώ λαγοκοιμάμαι ή όχι, κύριε συνάδελφε, ακούστε να σας πω, εγώ ήμουν παρόν όταν εσείς ήσασταν απόν. Πού ήσασταν, κύριε, όταν γινότανε η απόφαση για το κολυμπητήριο να ξοδευτούν 300 εκατομμύρια. Πού ήσασταν, κύριε. Όταν ψηφίσατε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βοηθήστε με λιγάκι. Κύριε Κουβόπουλε.
κάνουμε μέχρι τώρα. Σου αργαλεί. Κύριε Προσαδεύχομαι. Εγώ ήμουν όταν το 90 και το 91 ψήφισα για το εκατομμύριο στο δεύτερο αποκλείο. Εγώ κοιμόμουν εσύ, δεν ξέρω τι κάνατε. Όταν το 90 συγκεντρούσατε τις πλατείες. Κύριος Γιανακόπουλος έχει το λόγο. Λοιπόν, έλα, κύριε Κουβούκο. Θα πω με δύο λόγια του πράγματος. Ότι υπήρχαν και δύο αποφάσεις και υπήρχαν και τις διαβάσαμε και δεν λάβανε καμία υπόψη του Υπουργείου γιατί οι αποφάσεις που θα φέρουν. Αυτό νομίζω ότι δεν ξέρω, έγινε καταναλωτός περισσότερος. Και βέβαια, όταν αφορά το ψήφα, είπαμε από την αρχή διεκδικούμε, απλώς να το δούμε πόσο το κασμό για να ψηφούμε. Στο κλίμα θα διεκδίκησε ο Υπουργός και σε μια λογική του κλίματος. Νομίζω θα το βρούμε αύριο, αν δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Αλλά θα ήθελα να πω μόνο δύο πράγματα έτσι από το, αυτό τις κουβέντες, γιατί με εντυπωσίασε ο Γιάννης Σιδέρης που είπε. Είσαι ένα γενικό όλοι. Μπορώ να πει όχι όλοι εγώ. Και είστε τρέχει και ζητά μόνιμα του καθρέφτε πίσω. Και κάθε κριτική. Ξέρετε ότι περίπου στη μέση τη θητεία είστε και σε δύο χρόνια πρέπει να απολογίζετε περίπου ό,τι μα χρεώνετε. Το έχετε καταλάβει το βλέπετε. Πρόκειται για το Πασόκη. Παρακαλώ και την Κασάκη, μην διακόψετε. Εμείς. Παρακαλώ και κύριε Παναγόπου, μην διακόψετε. Εγώ του έβαλα μέσα στην εκθέση του Ιταλίου, γιατί δεν ήθελα να. Εσύ νομίζετε ότι είναι πολύ λίγο σε δύο φορέ συλλογέ. Εγώ δεν λέω έτσι όπω είπε για αυτό, γιατί δεν κάνω πολλά. Αλλά περιπτώσει να το κάνω το σαντόπεδο και έκανε 40 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια. Α μην αναφέρουν του χώρου μέσα με τι βάσει πλατείε που ανοίξαν. Ότι θεωρείτε ότι σε δύο χρόνια φακλιέ θα έχετε ρίξει το σπάνο και θα έχετε μέσα την πολίτευση και θα έχετε δείξει ένα εκτός από την Πενιζέλου που είπαμε την Κοιλάδο και την Αγίου Άγουνε έχει μπει ο εργολάβος ένα έργο για να πείτε και να πείτε ότι αυτό κάνει. Όταν ακούγεται τα πράγματα για 4 μήνυ βάζει μόνο που υπόθηκε και ακούς και σαν πάρα πολύ απλό ξέρεις πόσο οδηγούς θέλουν και πώς πάρεις και τι πιστώνετε και πόσο κάνει μόνο αυτό που ακούγεται απλό. Εγώ δεν θα πω ότι από αυτό το θεατράκι μόνο να ξεκινήσουμε, από αυτό το σχολείο που δουλειά, μόνο να πούμε έξω το πάρουμε ένα κόλλο, το έχουμε διαμορφώσει, λέω ένα χώρο εδώ γύρω. Το ενό τραγωνικού που έπαιξε ο Δήμο, και αυτό το θέατρο να γίνει και μέσα από το πνευματικό κέντρο και το σχολείο να είναι τα πιο ωραία. Πόσα σχολεία γίνανε στην θητεία, δηλαδή την προηγούμενη θητεία. Το εύκολο, το τίποτα είναι πολύ εύκολο. Αλλά ξέρετε ότι ακριβώς σε δύο χρόνια θα πρέπει να απολογίζετε και να λέτε ότι εγώ έκανα αυτά. Πόσο καιρό θα πάτε με τους καθρέφτες πίσω, τι δεν έκανα για να πω. Για να πω, ποιος κρίθηκε. Ο κόσμος έχει κρυθεί και οι παρατάξεις έχουν κρυθεί. Πόσο θα πάτε, δηλαδή μέχρι ακριβώς να πάτε. Δηλαδή, εγώ σας λέω, αν θέλετε, δεν θα μπορεί ο λαός και ο κόσμος να φτάσει τα συμβούλια, να βγάλετε για να εκθέσετε το Γιανακόπουλο ή ξέρω οποιοδήποτε άλλο να τα πηγαίνετε μέχρι μια μέρα πριν από τις εκλογές. Αν νομίζω ότι μπορείτε να τα πάτε λέγοντας ότι φέρετε τους ελεκτές, οι ελεκτές θα μέσα και δεν πήραν πάρει. Ο άλλος είναι στον κόσμο του, ότι περάσει τρεις ελεκτικοί μηχανισμοί και δεν καταλαβαίνει τους ελεκτές, θα λέει μέχρι πέρασε δύο χρόνια και είναι αλλαδί, θα λέει φέρετε τους ελεκτές. Αυτό θα λέει κάποιος, ο οποίος δεν είναι εδώ, ζει σε άλλο κόσμο, σε άλλη σφαίρα φαντασίας, δεν είναι στην πραγματικότητα και μιλάει στο 200 λες, μιλάει στο NBC για να μιλήσει κάτι άλλο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει κλείνω και σας λέω. Να μπούμε στη διεκδίκηση, να είμαστε δίπλα σας σε πάρα πολλούς αγώνες και σε ό,τι διεκδικήσετε δεν θα μας τροχοπέδει και το έχουμε δείξει. Μην μένετε σε ένα αυτοκίνητο κοιτάζοντας τους καθρέφτες πίσω, γιατί έτσι κανένας δεν θα σας δώσει ούτε άλοθη ούτε συγχώρες για τα που κάνει. Ο κύριος Σταθόπουλος. Πρόεδρε, θα μου τρέψει να βρεθεί πρώτα σε ένα, διότι δεν είχα ακούσει τόσο ξύ και τόσο απορρεπτικό στους κατοίκους μέχρι τώρα. Και τι εννοώ, πρώτα απ' όλα δεν υπέστη καμία λησαλέα εκτός αν πιο δεν ξέρω ποιος είναι λησασμένος και σου έκανε επίθεση. Εγώ προσωπικά πάντως ζήτησα να ρωθεί το 108, διότι είναι ένα άλλο πρόβλημα της πόλης, όχι δεν είναι το μετρό, αλλά είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να πρέπει τώρα να πάρουμε αποφάσεις, να δούμε αν θα παραφέρουμε την παροτρίωση καινούργια, να δούμε τι κάνουμε με τα χρήματα κλπ. Κλπ. Δεν ξέρω από πού έστησε λησαλέα πληθυντική. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορείς να αντιληφθείς ως πρόεδρος ότι όταν εισάγεις ένα θέμα δεύτερο, μετά το μετρό, θα φνάξει ο κόσμος κάτω. Ότι ο κόσμος δεν ήρθε εδώ για να περιμένει να πει. Δηλαδή είναι προφανές ότι δεν έχεις αντιληφθεί ότι ο κόσμος δεν αντέχει να περιμένει στις 12 εκτιμή, επειδή εμείς αντέχουμε και στις 2 και στις 3. Πραγματικά απεξέπληξε αυτός ο τρόπος με τον οποίο νομίζεις ότι οι κάτοικοι μπορούν να περιμένουν εδώ ώρες ατελείωτες, επειδή το δημοτικό σου μιλάει 17 πρέπει να τα προλάβεις. Και για να τα προλάβει δεν πρέπει να δει να το βάλει δεύτερο θέμα. Ήταν λάθος και απεδείχθη σήμερα. Λοιπόν, επί της ουσίας. Ήταν μια πρωτολογία που προσπάθησα να αποδώσω τα του Κέσσαρη στο Κέσσαρη και να πω ποιο ήταν το κλίμα του 2000, πού βρισκόμασταν εμείς, τι αγώνες το είχαμε δώσει, πόσες φορές πήγαμε στην Αττικό Μετρό,
Όσες φορές πήγαμε μετά και αργότερα, όσες φορές πήγαμε την Κυριακή Μητού, αυτή η συνεδρία είναι μια συνεδρία που αντιπάστε για να δείτε τι έκαναν όσοι ήταν τότε δημοτικοί σύμβουλοι και μάλιστα πείτε και μια καλή κουβέντα για όσους αντέχουν να είναι ακόμα δημοτικοί σύμβουλοι. Διότι δεν θα αντέξετε όλοι τόσα πολλά χρόνια και σας το υπόσχομαι. Μακάρι βέβαια να αντέξετε. Μακάρι να μείνετε στις επάλξεις και 12 και 13 και 15 χρόνια. Γιώργος Παναγόπουλος έχει αντέξει πολλά χρόνια. Και ο κύριος. Και ο Γιαρακόπουλος και ο Βλάχος. Ο δε Ανδρέας ο Γιώργης ο αγγλιτός μου φίλος. Δεν τρέπει να το μπορέσω να καταλάβω. Καλά, 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 αφήστε τις, αφήστε τα... Αφήστε, όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Αφήστε, μου ήρθε τώρα. Και μην διακόπτετε αν θέλετε ηρωνικά τώρα, χρειάζεται. Μια και το είπε στην Ανδρέα και είπε στην Πρωτεία. Διάβασε τι λε εσύ λοιπόν στη σελίδα 15 γιατί μιλά βέβαια για την περιφερειακή του. Και όταν θα είναι στο μετρό, έσκησε. Το πρόβλημα δεν είναι το μετρό, αν θα πάει από εδώ ή από εκεί. Αν θα πάει από Μεσογείο ή αν θα πάει από κάτω. Το άλλο ζήτημα που είναι το μετρό. Δεν αφορά την παραγωγή ούτε το πράσινο. Θέλω να πω, δεν είχε ούτε εσύ σαφή άποψη. Διότι, ξαναλέω, Δημήτρη Χατζή, ο αείμνηστο πρόεδρο που τον διαδέχθη μετά. Γαβράς. Τούλα, ο Γαβράς, συγγνώμη, και μετά τον διαδέχεται τον Γαβρά ο Κουτσινάς. Κατηγορηματικός. Τρεις-τέσσερις προτάσεις κατηγορηματικές. Και Λευθέρα Πεντέλης να μην αλλάξει χάραξη του μετρό. Μπορούσαμε να τα προβλέψουμε όλα, δεν νομίζω μπορούσαμε. Το γίνανε είναι εύκολο να μας κριτικά πάρα πολύ. Θα θυμίζω όσο είχα και αυτό το πράγμα τα πιουσόρες, διότι ένα σημό τον είχε. Κάτσε ο Σταύρος ο Κώσης, ο Μήτρος ο Χατζής, όλοι όσοι μίλησαν εκεί. Ο Μάης αποσυνέδεται την Αστραβέλη στο μετρό. Εξτέ, λαμβάνω το έξω από... Πείτε, έλεγε και στην προτολογία μου, κύριε δικαστά. Δεν θα δείτε με το αίμα, το ξέρω ότι είστε στις συνθήκες εμφυλίου πολέμου. Θέλετε κάθε τόσο να κάνετε εμφύλιο, να δικάσετε. Να δικάσετε το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έχω πει και στην προτολογία μου. Το έχω πει και στην προτολογία μου ότι ο Μάκης καλύτερα το είδε τότε το θέμα. Αλλά δεν είστε εδώ δικαστές, ούτε κατήγοροι, ούτε τίποτα. Αγωνιστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια για τον Μπαρμπίκα, για τον Ιόλα, για δεν χρειάζεται να καμαρώνω να λέω πράγματα που κάναμε. Οπότε θέλετε να κάνουμε ταμείο με όλους σας. Σε ποιους αγώνες ήσασταν, πόσες παραστάσεις δώσατε, πόσες πήγατε σε υπουργεία, πόσες φορές ανεβήκατε στο βουνό, πόσες φορές καθίσατε στη Λυκείου έξω από τον Μπαρμπίκα και πάει λέγοντας. Δεν είναι λογική αυτή, δεν πάμε έτσι καλά. Γι' αυτό εγκρίνω την τοποθέτηση την αρχική του Κώστα του Φουβόπουλου που είπε «Δεν έρχομαι για να ξύσω πληγές, έρχομαι για να πάμε το πράγμα παραπέρα όσο μπορούμε». Πολύ δύσκολο. Το ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, παρά τα αυτά, ολοκληρώνω λέγοντας ότι εμείς με ορισμένες αλλαγές τις οποίες τις έχω σημειώσει, ο Κώστας μου είπε ότι συμφωνεί. Δεν ξέρω αν όντως μπορούμε να συνεχίσουμε. Δέχομαι αυτό το ψήφισμα του Κώστα με κάποιες αλλαγές που έχω δημιουργήσει εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκρισγιάννης έχει τώρα το λόγο. Δεν ξέρω, μπορώ να αποτιμήσω το κέρδος της σημερινής κουβέντας, αλλά για την πόλη είναι λίγο. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνα μόλι χρεώσαμε, τι χρεώσαμε. Όπως είχα πει στη δεν ήμουν καν δημοτικό σύμβουλο, ούτε και στην παράταξη ήμουν τότε. Δηλαδή, η παράταξη, η ανθρώπινη πόλη που ήμουν τότε, ήταν όπω έλεγα. Είχαμε πάντα τη θέση και είχαμε και στο πρόγραμμά μα και το προηγούμενο και όλα τα. Και στο θυμό, στην πλατεία τη Αγία Παρασκευή. Και μάλιστα, επειδή ξέραμε και το πρόβλημα για αυτό που είχε ήταν υπαρκτό για το ότι ο τελευταίο σταθμό πάντα επιβαρύνεται παραπάνω, το λέγαμε όπω είχαμε αντιδράσει και μετά το ίδιο στον τόπο. Ότι ήταν έξω από την πόλη και δεν ήταν έξω από την πόλη. Τώρα, ευθύνε υπάρχουν, θα βάλω μερικέ συμπεράσματα για να το γενικεύσω λίγο. Λοιπόν, μέσα στην ολική δράση τη συνεργασία πολιτών, που δεν μπορεί να πει κανεί, όλε τι παρατάξει είχαν δράσει, έτσι υπήρξε ένα νεπάκια στο συγκεκριμένο ζήτημα. Κακή εκτίμηση. Το πιστεύω ότι είναι και στη συνολική λογική. Μια γενικότερη στρογγυλοποίηση, δεν το κρίνω τώρα το θέμα συνολικά, ότι θα πάρει μια συνολική κριτική. Στη διοίκηση Κώτση Γιαννακόπουλου, εξ ό,τι αν υπάρχει, υπήρχε και πολιτικό βασμό. Όπω είναι και κατακόλληση. Έτσι, το εκεί το δεν παραγράφεται αυτό, δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, ελά. Έτσι είναι. Ας πούμε και ίσω αυτό έχει να κάνει και με τα κόμματα εξουσία. Έτσι που γι' αυτά θα πρέπει
αναγκαστικά να τρέχουν τα ζητήματα κάτω όπως παίζουν σκοπή επάνω. Ωστόσο, πάρτε υπόψη ότι κάποια δημοτικά σκέφτονται κάποια χρόνια θα ασχοληθούν και θα πούνε γιατί χάθηκε το 118, γιατί αναμέτρα χαθεί ο Ιώνας, γιατί ακολουθεί ο Μακρύς, γιατί κλείσαν τα ΚΕΠ, γιατί εμείς να μην δέχουμε τον χρόνο όπως είναι τώρα και τα εργαστήρια εμείς, γιατί είμαστε σπότε στο Υπουργείο Υγείας, έτσι, τι γίνεται με τα υποστήρια τώρα στα Περκάνια, γιατί το χρήσει σημασία για αυτό να δεν υπάρχει φράγκο άνθρωπος να φυλάξει παντελοντή. Αυτό θα κρίνεται τα πρώτη και το θα βγει. Θα απολογεί τη θεραπεία του κράτου. Αλλά τη πολιτεία. Ότι δεν έδωσε λεφτά, ότι. Αλλά ωστόσο υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που σαν διοίκηση θα πρέπει να τα είχατε βάλει μπροστά. Τι γίνεται με το Δημόκρατο και την αναβάθμιση σε 10 μεγά χέρια, όπω τα λένε εκεί του Δημόκρατο, αντί για 5 που τώρα μέχρι τώρα. Γιατί δεν σα αντιγράφω όλα για το Υπουργείο Υγεία ότι πάει να σα αντίχει, τι ζετε κάνει, τι ζητήσει, το έχετε αφήσει να δεσμευτεί όταν θα το κουβεντιάσετε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Αλλά κατά γνώμη μα, εκτό από τα ζητήματα και τη στάση που ο καθένα μπορεί να έχει σε αυτά τα επιμέρου, πρώτα απ' όλα κρίνεται και μπορεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά από τη γενική πολιτική του άποψη. Άμα έχει άποψη ότι πα όπω δυστυχώ το κόμμα σου ορίζει από πάνω, θα πηγαίνει σε συμβιβαστικά μια μίζερη κατάσταση. Αυτό είναι η ουσία. Εμείς, από ό,τι ξέρετε, δεν έχουμε οριστεί μια πίστη σε καλλιγράφητες και νόμους και λοιπά. Έχουμε δηλώσει ότι υπερασπιζόμαστε τα δίκαια του λαού και της πόλης στο βαθμό που οι δυνάμεις μας αντέχουν και με τα λάθη που προφανώς και εμείς θα κάνουμε. Όσον αφορά το ψήφισμα που κατέθεσε ο κ. Κουβόπουλος, εμείς θα μείνουμε μόνο στο θέμα της ανάκλησης της απόφασης 47 του 2000, με την οποία δεν συμφωνούμε. Θεωρούμε ότι το ψήφισμα τώρα είναι στα επιμέρους ζητήματα. Καταρχάς, επιτροπές πενταμελής που θα διαχειριστούν. Καμιά επιτροπή μέχρι τώρα και αυτές που εσείς προτείνετε και συστήσατε δεν λειτουργήσαν ποτέ. Ποτέ. Πού είναι επιτροπή νεολαίας που κάποτε στους πρόγραμμους πώς τα εκλέξατε. Πού είναι επιτροπές διαβούλευσης. Πού είναι. Πού, τι είναι πρωτοπόδι δηλαδή. Δεν λέω για τις σχολικές επιτροπές, θα πω προχθές. Με κοιτάει η Παρουσοπούλη φίλη μου. Λοιπόν, εκτός αυτού και τα ζητήματα δεν έχουν να κάνουν. Αναφέρεται σε Αμερικάνικο, Γαλλικό, Υπουργείο Υγείας στην Πόλη κλπ. Αυτά δεν είναι επιμέρους ζητήματα που αφορούν μόνο στην κίνηση. Έτσι, αφορούν και στην παρουσία του. Να περάσουμε έτσι, δηλαδή, σε ένα κείμενο. Λοιπόν, εμείς δεν μπαίνουμε σε μια κοινή λογική και κοινή αυτή που κατά τη γνώμη μας μαζεύει όλες τις ιδιαίτερες και διακριτές απόψεις και αντιλήψεις σε ένα ψήφισμα. Ψηφίζουν στην καταγγελία και στην ανάκληση της απόφασης 47.000, η οποία ήταν λάθος. Ορίστε κύριε Δήμαρχε, ορίστε κύριε Δήμαρχε. Για να ψηφίσω εγώ, γιατί δεν ψηφίζω. Στην παράγραφο 2 που λέει ανακαλεί. Στην παράγραφο 2 που λέει ανακαλεί. Βέβαια δεν δεσμένο κανέναν και από την αδέλφου της πλειοψηφίας, που μίλησα προηγουμένως ως ειδικός αγορητής. Αν την προτέραν υπαρθμόν τάδε απόφαση, την υπαρθμόν 47-2000, για να ψηφίσω εγώ θέλω τη φράση γιατί εγώ ψήφισα να μην φύγει το μετρό, να μείνει το μετρό και όχι να εκδιωθεί. Αν δέχεται, δεν δεσμένο κανέναν άλλον, η προσωπική μου θέση, διότι εγώ είπα να έρθει το μετρό, ενώ η φράση πάλι εξεδίωξε το μετρό. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής, ο κύριος Κουβόπουλος, έχει το λόγο. Ορίστε, κύριε Κουβόπουλος. Ρωτού πω στην τοποθέτηση. Θέλω να πω το εξής. Ο κ. Παναγόπουλος κατά 300 εκατομμύρια του κολυμπητηρίου και για το κολυμπητήριο. Προς αποκατάσταση αλήθειας. Θα πρέπει να ξέρετε το εξής. Αυτά είναι γραμμένα στα πρακτικά του συμβουλίου. Τα 300 εκατομμύρια τα έφερα εγώ. Συγγνώμη. Ήτανε τότε η Πετραλιά υφυπουργός πολιτισμού και ο συγχωρεμένος Ανάρης ο Κρίκος γενικός γραμματέας αθλητισμού. Πήγα λοιπόν κάτω και με γρήγορες κινήσεις. Από το χώρο από οικοδομικό τετράγωνο που ήταν για να γίνει η βιβλιοθήκη, η τρύπα του Χατζή Ανδρέου που λέγανε, έκανα χώρο ανέγεια της κολυμπητηρίου, βγάλανε 250 εκατομμύρια σε πρώτη φάση και ξεκίνησε το κολυμπητήριο να γίνει. Το κολυμπητήριο, ξέρετε, γιατί δεν έγινε. Γιατί δεν πήγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας να παρασταθεί. Και δικαστήκαμε ρήμιν και μέχρι τις αιτιάσεις των αντιδίκων. Έχω την απόφαση. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερο. Εγώ για το κολυμπητήριο έφαγα μαχαιριά, μου σκίσαν τη γυλιά. Όταν πήγαμε να εγκαταστήσουμε τον εργολάβο, είχαν ζώσει το κολυμπητήριο κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι, και με μαχαιρώσανε χωρίς να το καταλάβω. Είδα τα αίματα. Η γυναίκα μου είναι εδώ και τρέχανε και παίρνανε πουκάμισα τα αίματα από τα πουκάμισα μου. Αυτό για την αποκατάσταση της αλήθειας.
για να μην λέω κατά σου τι θέλει εδώ πέρα. Και έρχομαι στο κείμενο, στο θέμα μας. Όλοι ξέρουμε τι έχει συμβεί. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει Αγίου Παρασκευιώτης κανένας που δεν ξέρει τι έχει συμβεί με το μέτρο. Σε άλλου, από την ακροαματική διαδικασία, τις τοποθετήσεις των συμβούλων, φάνηκε καθαρότατα τι έχει. Άλλος δεν το είδα και δεν το ψήφισε, άλλος δεν το κατάλαβα και δεν το ψήφισε, άλλος πήγα στον άλλον και μου είπε έτσι, άλλος πήγα... Ο κύριος Χάρχαρος είπε ότι δεν το ψήφισε γιατί δεν πέρασε το μέτρο από εδώ, γιατί ήταν συμφέροντα του Βόβολα. Είναι ομολόγησαν έμεσα ότι δεν πέρασε το μέτρο από την πόλη γιατί δεν το ψήφισε. Αν το είχαν ψηφίσει θα είχαμε το μέτρο. Είναι απλούστατο το θέμα. Ειλικρινά εγώ σήμερα δεν ξεκίνησα να πάρω εκδίκηση από κανέναν. Γνωρίζει τι είναι εδώ μέσα. Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Οι πολίτες το ξέρουν. Και όσοι δεν το ξέρουν και ήταν παρόντες εδώ, κατάλαβε τι. Ή θα το μάθουν από τα site που θα αναρτηθούν. Δεν ήρθα λοιπόν εγώ εδώ να δικηθώ κανέναν. Και έμεινα εκστατικός από την επίθεση που δέχτηκα από ορισμένους. Γιατί δεν επέτρεψε. Μπαίνετε εδώ σε ποιον. Στο Σταθόπουλο. Δεν το ψήφισε. Και τι θα γίνει εδώ που δεν το ψήφισε. Αφού γράμμα αυτό πρακτικά. Τα μου λέγω το ψήφισα. Στο Γιανακόπουλο, τον τέος, τι άλλο λέμε. Αφού είναι γραμμένο στο παιχνίδι, δεν το ψήφισα. Εκεί ήταν το πρόβλημά μου. Εμένα το πρόβλημά μου είναι να κάνουμε κάτι για την πόλη. Είπα είναι ουτοπικό. Ότι είναι, ξέρω εγώ, όραμα φερινής νυχτός. Λοιπόν, κάτσε τα χέρια να μην κάνουμε τίποτα και να περιμένουμε πότε θα έρθει ο δρεπανηφόρος να μας πάρει τα κεφάλια. Το είναι και αυτό σα έστειλε εδώ πέρα ω έκφραση. Για να κρίνετε εάν είναι ουτοπικό ή όχι, ή για να αγωνιστείτε. Εάν νομίζετε ότι είναι ουτοπικό, πηγαίνετε σπίτια σας. Και μην ψηφίσετε τίποτα. Όσοι κάτσετε εδώ και όσοι ψηφίσετε θα αγωνιστείτε. Γιατί ξέρετε κάτι, εγώ αυτή την απόφαση που θα πάρετε θα τη διαδώσω σε όλη την Αγία Παρασκευή. Και θα γίνει σημαία. Δηλαδή έγινε ένα σφάλμα και θα συνεχίσετε να διονύσετε το σφάλμα των συμπολιτών μας. Γιατί, για ποιο λόγο. Γιατί δεν συμφέρει κομματικά ή δεν συμφέρει σακά, γι' αυτόν τον λόγο. Όχι κύριε Κάρτη και κύριε Σκάρτη, λάθος. Μεγάλο. Ήρθες εδώ, σε αυτά τα έδρανα, σας έστειλαν οι συμπολίτες μας που είναι άδειο οι καρέκλες αυτές. Φανταστείτε πόσο τους ενδιαφέρει πλέον η πολιτική. Σας έστειλαν για να αγωνιστείτε για το συμφέρον τους. Ποιο είναι το συμφέρον τους. Να λέτε ναι μωρέ, εντάξει, γιατί ναι, έγινε τώρα, άστε, τοπικά τώρα, εντάξει. Όχι κύριε, θα το ψηφίσετε και θα αγωνιστείτε γι' αυτό. Αλλιώς καλύτερα να μην το ψηφίσετε. Φυγέτε, μην ψηφίσετε καθόλου, τίποτα. Δεν θα επιτεθώ λοιπόν. Όπως ξεκίνησα, θα τελειώσω. Εγώ ζητώ τη συνεννόηση όλων των παρατάξεων και όλων των συναδέλφων. Θα πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι να προχωρήσουν. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την πόλη αυτό. Θα είναι μια κατάκτηση που θα είναι και δική σας και δική μου και όλων μας. Ας αγωνιστούμε, μπορεί να αποτύχουμε. Όμως όταν αγωνίζεσαι, ελπίζεις όταν κερδίσεις. Όταν δεν αγωνιστείς, σε τι ελπίζεις. Πού, ότι θα κάνεις τι. Θα κάνεις κάτι. Ας δώσουμε λοιπόν τη μάχη ενωμένη. Έχουμε πολλά προβλήματα. Στα προβλήματά μας ας είμαστε ενωμένοι. Εμένα με χωρίζουν, με τον τέλος με χωρίζει και κυκαιώνας. Όμως δεν επιτύχουμε εναντίον του τώρα γιατί δεν ψήφισε. Θέλω τη συμπαράστασή του, θέλει τη συμπαράστασή μου, ενωμένοι να αγωνιστούμε για την πόλη. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Τα δικά μας θα τα ξεχωρίσουμε. Για όμως εδώ πρέπει να είμαστε μαζί ενωμένοι. Το τονίζω και θα το τονίζω συνέχεια. Πιστέψτε ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Πιστέψτε ότι αν αγωνιστούμε μπορούμε να το πάρουμε. Δηλαδή μπορούμε και με τρόπους αγωνιστικούς να τα πάρουμε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο με τα έγραφα. Μπορούμε και με τρόπους αγωνιστικούς. Εάν ο λαός της Αγίας Παρασκευής, αν οι συμπολίτες μας δουν ότι εμείς πραγματικά το πιστεύουμε και πραγματικά αγωνιζόμεθα γι' αυτό, θα δείτε πώς θα μαζευτούν και πώς θα αλλάξει η συμπεριφορά τους. Θα πούνε ότι πράγματι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν και πασχίζουν για το καλό της πόλης μέσα από αυτά που μπορούν. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, ό,τι είχα να πω το είπα. Πιστεύω ότι... Τους συμπολίτες δεν λέμε. Εσείς τους διώξατε. Εσείς τους διώξατε. Όταν κάποτε κάναμε τέτοιες συγκελεύσεις,
Όχι μόνο αυτό γέμιζε, γέμιζε άλλα 4-5 τέτοια. Λοιπόν. Αν ξαναλογιστούμε ο καθένα γιατί φύγανε. Και όταν λέω εσεί, δεν λέω εσά προσωπικά, έτσι. Μα ξαναλογιστείτε γιατί φύγατε. Ξέρετε γιατί φύγατε. Γιατί βαρεθήκατε το παραμύθι. Λέει τι θέλει, όλα εδώ θα τα κάνουμε. Ναι, ναι, γράψτε και πέτα το μετά. Δεν γίνεται έτσι. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, τώρα για τι διορθώσει που θέλει ο καθένα να κάνει. Πιστεύω ότι η βάση αυτή είναι. Τώρα, αν κάποια λέξη θέλει να την αλλάξει κάποιο, θα την αλλάξει. Αλλά μην καταζήσουμε τώρα 35-33 δημοτικοί σύμβουλοι και να λέμε εμένα δεν μ' αρέσει αυτό, εμένα δεν μ' αρέσει εκείνο και εμένα δεν μ' αρέσει εκείνο. Είναι άμα κάποια λέξη. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συνονοηθούμε οι αρχηγοί. Να μην αρχίσουμε τώρα. Εγώ δεν είμαι αρχηγός, δέχεστε την πρόταση μου. Κατά πλειοψηφία. Να το κάνουμε, κύριε. Να το κάνουμε. Και εγώ δεν είμαι αρχηγός, δεν είμαι αρχηγός. Δεν είμαι αρχηγός, δεν είμαι αρχηγός. Πώς θα ψηφίσουν οι αρχηγοί μου. Όχι άλλο θέλω να πω. Να συνεννοηθούν. Λοιπόν. Να συνεννοηθούν οι αρχηγοί μας, δεν σας κύριε. Θα μιλήσει ο Δήμαρχος τώρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Ορίστε κύριε Δήμαρχε. Και παρακαλώ καθίστε στις θέσεις σας για την ψηφοφορία. Παρακαλώ ησυχία. Ορίστε κύριε Δήμαρχε. Κύριε Γουργούλη, παρακαλώ ησυχία. Ορίστε κύριε Δήμαρχε. Πραγματικά κύριε Γουργούλη δεν υπάρχουν άρχηγοι. Δεν υπάρχουν άρχηγοι να συγχωνήσουν. Υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι με μία ψήφο καθένα. Το αρχηγή είναι εθνικό. Έτσι. Παρόλο που είναι αυταπόδεικτο από τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, παρόλο που κατά τον κύριο Κουβόπουλο όλη η πόλη ξέρει τι έγινε, παρόλο που εδώ δεν ήρθαμε, δεν θέλαμε μάλλον κάποιοι να ανατρέξουμε στην ιστορία γιατί δεν μας βόλευε, η αλήθεια είναι μία. Σε κάτι. Ότι θα έπρεπε να παραδεχτείτε τουλάχιστον κύριε Γιανακόπουλο, κύριε Σταθόπουλο, κύριε Βλάχο, ότι τότε την ημέρα της 28 Φεβρουαρίου του 2000 καταψηφίσατε να μην περάσει το μετρό από την πλατεία. Ο Τζιώτης είπε από κακή εκτίμηση. Εγώ το δέχομαι. Προφανώς είχατε κακούς συμβούλους που σας μπλέξανε με την ελευθερία πεντέλης, με την υπογειοποίηση κλπ. Η ουσία είναι ότι τότε δεν το ψηφίσατε και δεν πέρασε το μετρό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και να μην θέλετε να το παραδεχτείτε, το επαναφέρατε κατόπιν εορτής. Κατόπιν εορτής. Παρακαλώ μην διακόπτετε, παρακαλώ μην διακόπτετε. Το επαναφέρατε μετά από παρακαλώ. Όταν η Αττική με το Αττικό μετρό άλλασε την χάραξη και την πήγε από κάτω και αντιλαμβάνεστε ότι όταν ξαναπήγατε με επαναφορά σας είπανε μάλλον ότι είστε περί τη χαρά. Και σας δουλεύω. Τους δουλεύετε. Δεν σας ζήτησε κανείς να επιτεθείτε σε κανέναν. Δεν σας ζήτησε κανείς να επιτεθείτε. Όχι, δεν υπάρχει πρίστημα. Δεν είναι αν κατάλαβα εγώ ότι σας είπε κανείς να επιτεθείτε σε κανέναν. Ο κόσμος της πόλης και οι νέοι δημοτικοί σύμβουλοι, επειδή γνωρίζετε περισσότερα και έχετε την εμπειρία, σας ζήτησε να ενημερώσετε τι έγινε τότε. Δεν σας είπε κανείς να επιτεθείτε σε κανέναν. Το να ενημερωθεί ο κόσμος δεν είναι και επίθεση. Εγώ έβγαλα βιβλία και τα μίλασα στον κόσμο, κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ, κύριε Κουβόπουλε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ο κύριος Παναγούπης. Παρακαλώ, το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος και πάμε σε ψηφοφορία. Παρακαλώ. Ετοιμάστε τις προσθήκες. Λοιπόν, εμείς ψηφίζουμε το ψήφισμα με τις διορθώσεις. Την επισήμανση του κυρίου Παναγόπουλου και βεβαίως σημαντικότατη και είναι παράληψη
όλων μας, η επισήμανση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και πρώην Προέδρου του Συλλόγου Κοντοπεύχου, Παραδείσου, ότι η Ατυχόμετρο δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που είχε για την κάτω περιοχή. Δεν έχει κάνει τίποτε, προφανώς με την ανοχή των Υπουργών και του Υπεχοβέ. Το βάλουμε γι' αυτό μέσα. Εννοείται ότι πρέπει να το βάλουμε. Το βάλουμε, είπαμε ότι. Ό,τι και έτσι. Αφήστε κανένα χρόνο ακόμα να περάσει. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, θα γίνει ψηφοφορία. Θα γίνει ψηφοφορία. Επιπροσωπικού ο κύριος Σταθόπουλος. Δεν δέχομαι καμία κριτική από κανέναν από τα εκείνων των ημερών στο ζήτημα του ότι εμείς καταψηφίσαμε τη δίωδο του μετρό. Εξηγήσαμε εν πλήρη ειλικρινία ότι όλη η πόλη τότε είχε μία χάραξη που αφορούσε αυτό που έγινε, διότι από πουθενά αλλού πλην μιας δηλώσεως του Κίκυρα τότε για λίγες μέρες δεν προέκυψε σχεδιασμός του μετρό για την πλατεία. Δέχθηκα ότι ο Μάκης ο Χάρχαρος καλά έκανε και ψήφισε και εισήγαγε ψήφισμα για να περάσει από την πλατεία. Δεν δέχομαι όμως οπουδενή ότι εμείς εμποδίσαμε το να έρθει το μετρό στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Αντιθέτως, αγωνιστήκαμε με όλες μας τις δυνάμεις και μετά από αυτή την απόφαση της 28 Δευτέρου, στις 21 Δεκεμβρίου, την οποία την αγνοείτε την απόφαση, τη διάβασε ολόκληρη ο κ. Κυρτικίδης, και την οποία είναι η 328 του 2000 και η οποία επαναφέρει όλα τα θέματα και επαναφέρει και σοβαρά θέματα που διεκδικούσαμε τότε, τα έχει βάλει στη σειρά και τα έχει ταξινομήσει με μια πολύ σωστή γραφή, η οποία λέει ότι... Δεν διαβάζεται όμως την ψήφιση ο κύριος Πυρίου. Τώρα αυτό είναι προς... Εγώ έχω γράψει κατά πλειοψηφία. Εγώ έχω βάλει κατά πλειοψηφία ληφθείς αγιών. Δεν έχουμε λοιπόν καμία κριτική, ειδικά από αυτό. Καλώς. Ο κύριος Γαβράς επί προσωπικού. Ησυχία. Παρακαλώ ησυχία. Παρακαλώ ησυχία. Ο κύριος Γαβράς επί προσωπικού, μετά ο κύριος Βλάγος επί προσωπικού, ο κύριος Γεωργακόπουλος επί προσωπικού. Ορίστε κύριε Γαβρά. Κύριε Πρόεδρε, επισήμανση που κάνατε για τις υποχρεώσεις της Ατυχόμετρο, τις έχω θέσει σε ερώτηση πρώην ημερησίας διατάξεως και έχω εισπράξει μία αόριστη απάντηση του άλλου για να αγαπιόμαστε. Αυτό το θέμα δεν έχει καμία σχέση με τη διεκδίκηση να φτιαχτεί ο σταθμός στο μετρό. Αυτό το θέμα είναι υποχρέωση της παρούσας Δημοτικής Αρχής να το διεκδικήσει από τη σημερινή Ατυχόμετρο. Είναι συμβατική υποχρέωση της Ατυχόμετρο και δεν μπορεί να μπει στο ίδιο καζάνι με την διεκδίκηση να φτιαχτεί στην πλατεία μετρό. Είναι δική σας υποχρέωση της παρούσας Δημοτικής Αρχής να διεκδικήσει την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Ατυχόμετρο. Ο κύριος Γεωργακόπουλος. Εγώ είμαι ο Δήμαρχος, ότι εγώ έβλεπα το μετρό από την πλατεία και με φωτογράφησε, αλλά εγώ πρέπει τον εαυτό μου. Δέχομαι ότι παρόλο που ο Ζάκρο, παρόλο που ο Λαγιώτης, παρόλο που ο Πόπολας, παρόλο που όλοι θέλανε να περάσουν στο μετρό, εγώ του είπα το πάτα από εκεί και το πήγαμε. Και με ακούσανε, πραγματικά κάθισαν όλη προσοχή και πήγαν το μετρό επειδή εγώ ήθελα εκεί, γιατί το πρώτο ψήφισμα δεν ήμουν πολύ δυναμικός τότε δημοτικός σύμβουλος. Επειδή δεν ήμουν πολύ δυναμικός δημοτικός σύμβουλος το Φλεβάρι του 2000 και μετά μόλις ανέλαβα έβαλα να περάσει το μετρό στην πλατεία και τότε ήταν αργά, πράγματι όλοι αυτοί από τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής μέχρι τον Υπουργό και από τον Πόβολα μέχρι τους κατασκευαστές με ακούσαν, σούζα προσοχή, κάτσα και πήγαν το μετρό από εκεί. Μάλιστα, ο κύριος Πλάνος είναι προσωπικού. Εκτοκαταγγείλατε κύριε Γιαννακόπουλε. Παρακαλώ, έχω δώσει το λόγο στο κύριο Βλάγκο επί προσωπικού. Εκτοκαταγγείλατε κύριε Γιαννακόπουλε. Σας παρακαλώ. Δεν είναι δυνατόν μετά από 13 χρόνια παρουσία στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου και με δεδομένο ότι ψηφίσαμε του να περάσει το μετρό από την Αγία Παρασκευή. Απλώς δεν δεχτήκαμε σε εκείνη τη συνεδρίαση την πρόταση εκτός υπηρεσίας διάταξης του Χάρταρου, αυτό καταψηφίσαμε. Να έρχεται ο κύριος Ζορμπάς, ο οποίος ήταν αρκετά χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο ως Δημοτικό Σύμβουλος και δεν είναι να καταμαρτυρήσει τον εαυτό του καμία παρουσία πουθενά και για κανένα ζήτημα, εάν έχει να μας τα καταμαρτυρήσει και αν θέλει να κάνουμε και μια ανοιχτή, ένα ανοιχτό διάλογο του τι έχει προσφέρει στον πράσινο της Αγίας Παρασκευής και τι έχω προσφέρει εγώ προσωπικά στην παράταξή μου, να γίνεται τιμητής, πρέπει να υπάρχει στα πεπραγμένα της Αγίας Παρασκευής. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε
και να σεβόμαστε σε κάθε περίπτωση αυτούς που προσφέρουν στο Βράσιο με τα όποια λάθη, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτούς που προσφέρουν πρέπει να τους τιμούμε. Και όχι να τις απαξιώνουμε, και ιδιαίτερα όταν δεν έχουμε κάνει τίποτα στο Βράσιο. Ησυχία, παρακαλώ, κύριο Σκουβόπουλο, επί προσωπικού. Δεν είχα σκοπό να τα διαβάσω, αλλά θα τα διαβάσω. Γιατί κάπου πρέπει να μαθαίνω τι έπρεπε. Συγγνώμη, σα προκάλεσε κάποιο επί προσωπικού. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ψηφοφορία. Ορίστε κύριε Δήμαρχε, ορίστε. Ησυχία παρακαλώ. Θα το διαβάσω το ψήφισμα πριν ψηφίσουμε να ολοκληρώσει ο κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν, στην πρώτη φορά το άφησα, το ξεπέρασα, αλλά είστε προκλητική οικογένεια Σταθόπουλου Λάου. Πάρα πολύ προκλητική. Οι αγωνιστές αγωνιστήκατε για την πόλη. Παρακαλώ ησυχία. Παρακαλώ ησυχία. Γιατί τη δεύτερη την έκανες καλύτερα. Λοιπόν, παρακαλώ ησυχία. Αφού αγωνίστηκαν για την πόλη η οικογένεια Σταθόπουλου Βλάχου, κανένας άλλος δεν αγωνίστηκε. Οι αγώνες ήταν επειδή αποφάσισαν κάποια στιγμή η οικογένεια να βγάλει το Γιάννη Σταθόπουλο Δήμαρχο και γι' αυτό αγωνίστηκαν. Για κανέναν άλλο λόγο. Και το ξέρει όλη η πόλη αυτό. Εμείς οι άλλοι που ήμασταν στην πόλη από το 1976, που φτιάξαμε οικογένεια, που αγωνιστήκαμε να σταθούμε στα πόδια μας, που προσφέραμε σε όλους τους τομείς της υγείας. Δουλέψαμε 12 χρόνια στα δημοτικά ιατρία. Εθελοντής, οθελοντικά. Ήταν η οικογένεια Σταθόπουλου Βλάχου. Να σας χαιρόμαστε, να συνεχίσετε τους αγώνες, να συνεχίσετε, αυτό είπα τώρα, να συνεχίσετε τους αγώνες, αλλά οι απότες όμως που μας είπατε, δυστυχώς για εσάς τους παρόντες, η πόλη επέλεξε τους απότες και μείνατε εκεί στο ράφι. 20 χρόνια. Αφού τα θέλατε να τα ακούσετε. Γιατί είστε προκλητικοί. Παρακαλώ. Προκλητικοί και δρασείς. Σαν οικογένεια και σαν άτομο. Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε. Της ουσίας. Είναι κάτι άλλο. Επί προσωπικού ο κύριος Βλάχος. Δεν είναι η πρώτη και τελευταία φορά που ο Δήμαρχος δεν γνωρίζει τι λέει. Εδώ μέσα κάνουμε πολιτική. Εγώ σέβομαι τον καθέναν και δεν αναφέρω ποτέ σε κανόν στην οικογένεια και παρακαλώ να μην ξαναγίνει αυτό, διότι αυτό που θα προκειμένει και θα είναι σε επίπεδο ότι εγώ δεν έχω θέξει πάνω την οικογένεια σε τίποτα. Έχουμε μια αξιοπρέπεια, είμαστε επαγγελματίες στην Αγία Παρασκευή από το 1981 μέχρι σήμερα, έχουμε κάνει την προκοπή μας, η πόλη έχει αποφανθεί για το θέμα, η πόλη γνωρίζει την προέλευσή μας, τη διαδρομή μας. Η πόλη αξιώνει ή απαξιώνει και δεν θα ακολουθήσω τον παραλληλισμό, το παραλήρημα του Δημάρχου. Πραγματικά αρνούμε να πω σε αυτή τη διαδικασία. Ψηφίζω το ψήφισμα του κ. Κουβόπουλου και αρνούμε να είμαι άλλο στην αίθουσα, διότι δεν είναι δυνατόν να ένας ο πρώτος πολίτης της χώρας, της πόλης, να αναφέρεται στις οικογένειές μας. Εσείς θα το δεχόσαστε αυτό. Εδώ κάναμε πολιτική. Εάν δεν γνωρίζει τι λέει ο κύριος Δήμαρχος, δεν καταλαβαίνει τι λέει, πρέπει κάπως εσείς της πλειοψηφίας να τον επαναφέρετε και στην τάξη, γιατί εδώ κάνουμε πολιτική. Δεν αναφερόμαστε στις οικογένειες, εγώ αναφέρθηκα σε κανόνες οικογένεια. Και τι είναι να καταμαρτυρήσει την οικογένειά μας, δηλαδή ο κύριος Δήμαρχος. Τι έκανε η οικογένεια, έκανε κάτι κακό. Δεν έχουμε την απόλυτη αξιοπρέπεια. Από εσάς έχει να καταμαρτυρήσει κάποιος. Αν έχει να το κάνετε τώρα. Ο κύριος Δήμαρχος έχει. Σταματήστε το δάχτυλο. Όχι, λέω. Παρακαλώ, θα δείχνω, παρακαλώ το δάχτυλο. Θα δείξω το δάχτυλο, διότι εγώ δεν έχω δείξει ποτέ κανέναν. Και αρνούμε τον οποιονδήποτε, όποια θέση και αν έχει, και μέσα στην κοινωνική αμορφωσιά να έρχεται και να λέει εναντίον των οικογενειών μας. Εμείς πολιτική κάνουμε
θα αξιωθούμε ή θα απαξιωθούμε από το λαό της Αγίας Παρασκευής. Θα μας ψηφίσει ή δεν θα μας ψηφίσει. Είναι δικαίωμά του, αναφέρει το δικαίωμα και αρνούμε να μπω σε αυτόν τον αμοραλισμό του Δημάρχου. Πραγματικά λυπάμαι πολύ που δεν βγήκε κανένας από εσάς να σταματήσει και ιδιαίτερα ο πρόεδρος. Που άφησε να μιλάνε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις οικογένειες οι οποίες είναι και έτοιμες και έχουν μια διαδρομή στα Αγία Παρασκευή και το κουράστο μας γνωρίζει όλους μας και την καταγωγή μας και τη διαδρομή μας και την επάρκειά μας και το τι έχουμε κάνει και τη διαδρομή μας στα Αγία Παρασκευή. Αρνούμε πραγματικά να μπω σε αυτόν τον κατάπτυστο αμοραλισμό του Δημάρχου και αρνούμε πραγματικά να ξαναπαντήσω σε αυτά τα ζητήματα που βάζουμε μας έτσι όπως τα βάζει. Και έπρεπε να υπάρχει και λίγο φιλότιμο για αυτό. Δεν είναι. Δηλαδή έχει ξεφύγει δεν γύρω. Ο κύριος Δήμαρχος, ησυχία παρακαλώ. Κύριε Βλάχο, είστε τουλάχιστον θρασείς. Με ρώτησαν μια μέρα τα παιδιά μου που ακούσανε και διαβάσανε τα πρακτικά απάντια, δεν το λέω σε εσένα. Με ρώτησαν μια μέρα τα παιδιά μου, αυτός ο φαρμακοποιός, ο ταπεινός φαρμακοποιός, ο κύριος Βλάχος έφερε τις αποδείξεις ότι ήσουν αρουφιάνος ασφάλειας όταν ήσουν αφητητής. Και τους είπα δεν τις έχει φέρει ακόμα. Αυτά τα λες εσύ. Και μου είπανε παπά, ήσουν αρουφιάνος της ασφάλειας. Αυτά τα λες εσύ. Αυτό μας είπατε κύριε Βλάχο. Όχι. Αυτά τα λες εσύ. Τροπή. Το Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν εγώ δεν έχω την τροπή. Παρακαλώ. Συμφορία. Θα παραιτηθεί από δήμαρχο. Ψηφοφορία. Κάνει κάτι στην πόλη. Παρακαλώ ησυχία. Τι είναι αυτό που λέει. Καλό είναι να αποχωρήσει, να αποχωρήσει. Είναι ξεφτύμα. Σοβαρή ψηφοφορία. Για ψηφοφορία. Πάμε λίγο. Είναι ξεφτύμα αυτό. Παρακαλώ. Τα ίδια έκανε στη γυναίκα μου. Παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ισχυρία. Εγώ θέλω να προτείνω, παρακαλώ, ησυχία. Θέλω να προτείνω και στον κύριο Δήμαρχο και στον κύριο Βλάχο τις τελευταίες παραγράφους να τις διαγράψουν. Παρακαλώ, ησυχία. Παρακαλώ, μη με διακόπτετε. Παρακαλώ, μη με διακόπτετε. Παρακαλώ κύριε Λέκα, είναι προφανές... Καθίστε κύριε Βλάχο, καθίστε. Είναι προφανές... Παρακαλώ κύριε Λέκα, θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Γιατί δεν με διευκολύνετε. Είναι προφανές ότι ο κύριος Δήμαρχος εννοούσε την πολιτική οικογένεια, πολιτικά και όχι την οικογένεια του κυρίου Βλάχου και του κυρίου Σταθόπουλου. Λοιπόν, θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να γίνει μια διόρθωση πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να οξύνουμε τις καταστάσεις. Η οικογένεια του καθενός είναι ιερή. Και παρακαλώ πολύ και τον κύριο Βλάχο, τον οποίο ξέρει ότι τον σέβομαι και πολλές φορές τον συμβουλεύομαι κιόλας για θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω της απειρίας του, θα ήθελα να παρακαλέσω και τον κύριο Βλάχο να μην το συνεχίσει. Θέλετε να μιλήσετε. Ορίστε κύριο Βλάχο. Μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει οποιαδήποτε κριτική σε οποιοδήποτε ζήτημα για λάθη, παραλήψη, οτιδήποτε. Πολιτική κριτική μπορεί να γίνει. Ο Δήμαρχος κατ' επανάληψη λέει ό,τι του κατέβει και μας έχει θίξει κατ' επανάληψη. Στο παρελθόν είπε ότι τα παίρνουμε. Τώρα ασχολήθηκε με τις οικογένειές μας. Μας αναγκάζει και πραγματικά προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Και νομίζω ότι πολλοί το κάνουν. Πρέπει να καταλάβει ότι καλώς κακώς ο κόσμος τον εξέλεξε πρώτο πολύ της πόλης και δεν μπορεί να μιλάει απαξιωτικά και ιδιαίτερα για τις οικογένειές μας μέσα σε αυτή την αίθουσα. Εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Δεν είναι θέμα ότι δεν έκανε λάθος. Πολύ συνειδητά. Κύριε Βλάχο, και αν έχει κάτι να πει για την οικογένειά μας, να το πει. Για να θυμάται τον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση όμως. Και όλα αυτά που λέει περί αυτά που λέει, τα έχει πει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και εγώ δεν το έχω απαντήσει. Υπάρχουν τα πρακτικά που είναι καταγεγραμμένα του τύπου ο καθένας στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα τα λύσουμε τέλος πάντων και στις αίθουσες. Εφόσον υπάρχει το θέμα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ολοκληρώσει. Δεν μπορεί να μονολογεί και να λέει ότι έχω πει εγώ αυτά ή οτιδήποτε. Είναι καταγεγραμμένα του τύπου στα πρακτικά και εκεί θα κριθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ πραγματικά ρωτώ όλους τους συναδέλφους, τους συμπολίτες και τις αντιπολίτες. Τους ρωτώ.
όχι ως δημοτικός σύμβουλος, ως ένας επαγγελματίας, ένας άνθρωπος που δράσει στην πόλη. Θα δεχόταν κανείς από εσάς να σας πει ο Δήμαρχος αυτά που είπε για μένα και τον Γιάννη Σωτόπουλο πριν από λίγο? Το ρωτώ. Και εσείς πώς θα αντιδρούσατε δηλαδή? Λοιπόν. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό. Παρακαλώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, δεν θα πάρει άλλο στο λόγο. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Αντιδήμαρχε. Παρακαλώ, είναι σοβαρό το θέμα. Παρακαλώ, καθίστε. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Είναι σημαντικό. Η γνώμη μου είναι και κάνω έκκληση προς το σώμα ότι είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οποιαδήποτε κριτική ήταν επί της πολιτικής και όχι επί της ηθικής και της οικογενειακής κατάστασης. Παρακαλώ πολύ, κάνω έκκληση σε αυτό και στον Δήμαρχο και εάν ο Δήμαρχος το δεχτεί, κάνω ειλικρινά, παρακαλώ, και τον κύριο Πλάκο να το δεχτεί και να πάμε σε ψηφοφορία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ορίστε, κύριε Δήμαρχε. Ησυχία, παρακαλώ. Ησυχία. Ορίστε, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω, αν αυτό θίγει κάποια οικογένεια, αυτό που είπα, ότι μια οικογένεια του κυρίου Σταθόπουλου και του κυρίου Βλάχου αποφάσισε κάποια στιγμή να βγάλει δήμαρχο τον Γιάννη Σταθόπουλο. Εάν αυτό θίγει την οικογένεια, δεν νομίζω ότι θίγει, την εξυψώνει. Μια οικογένεια έχει το δικαίωμα να αποφασίσει να βγάλει τον δήμαρχο να στηρίξει, να βοηθήσει έναν άνθρωπο μέσα από την οικογένεια. Αυτό θίγει καμία οικογένεια. Θα σας θίγει ως οικογένεια. Αν σας θίγει σαν οικογένεια, εμένα δεν θα με έφυγε πάντως, εάν η οικογένειά μου αποφάσισε να με στηρίξει, να με σπρώξει οπωσδήποτε, να γίνω δήμαρχος ή να γίνω οτιδήποτε. Εκείνο το οποίο όμως δεν μπορεί να συγχωρέσει καμία οικογένεια, κανένα παιδί, κανένας πατέρας, όταν αποκαλούν το παιδί του, τον πατέρα του, ότι ήταν στο σπουδαστικό της ασφάλειας. Το άκουσε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχουν 15 μάρτυρες που καταθέσανε, όταν με αποκάλεσε ο κύριος Βλάχος στο Δημοτικό Συμβούλιο την 1η Ιουνίου, ότι ήμουνα στο σπουδαστικό της ασφάλειας. Ενώ εγώ δεν ήμουν φοιτητής, όταν υπήρχε Χούντα. Ούτε το ανακάλεσε ποτέ. Είπε θα φέρω στοιχεία, θα τα φέρω τα στοιχεία όποτε γουστάρω εγώ και εξακολουθεί να με ρωτάνε τα παιδιά μου. Και αυτό είναι το θέμα. Ήσουνα παπά στο σπουδαστικό της ασφάλειας ή δεν ήσουνα? Και περιμένω τους λέω τον κύριο Βλάχο και την οικογένεια του κύριου Βλάχου, μπορεί να τα έχει η οικογένειά του τα στοιχεία και να τα φυλάνε σε κανένα χρηματοκιβώτιο, να τα φέρει, να πω στα παιδιά μου, ήμουνα ρε παιδί μου, να παραιτηθώ και από δήμαρχος και να εξαφανιστώ και από την πόλη, διότι ήμουνα ρουφιάνος της ασφάλειας επί Χούντας. Αυτό δεν μας το έφερε ποτέ και το άκουσε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακαλώ, λοιπόν.